και να τα αφήσουν. Να τον τιμήσουν έτσι και δεν του αφήνουν. Κολυσιεργούν οι αλβανικές αρχές. Τώρα τι ζητάνε. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα πρέπει να πάει ο πατέρας, λέει, από τους βουλιαράτες στα Τύρανα να υπογράψει κάποια χαρτιά. Για να του παραδώσουν τη σωρό του παιδιού. Για να του παραδώσουν τη σωρό. Έτσι. Τα χαρτιά αυτά τι θα λένε. Ότι δεν έχει καμία αξίωση. Μήπως το κάνουν για αυτό το λόγο, για να σταματήσουν εκεί οι έρευνες. Πάντως είναι εμφανείς πια έτσι οι προσπάθειες να κολυσιεργήσουν. Δεν έχουν δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα βασικά τα οποία έχουν προκύψει. Δηλαδή τι. Ή έχουν καταγραφεί με κάμερες τα περιστατικά. Έτσι. Γιατί βγάζουν η αλβανική τηλεόραση διάφορα βίντεο. Αλλά πρέπει να δοθούν και τα βίντεο, γιατί όταν γίνονται επιχειρήσεις. Έχουν πάνω τους, φέρουν πάνω τους εξοπλισμό και με ντρόνς και με κάμερες που καταγράφουν. Βέβαια, μέχρι ο τροχονόμος έχει. Καταγράφουν καμερούλα. Όλο το συμβάν. Για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Έτσι ακριβώς. Τους πυροβόλησε. Ναι. Δεν τους πυροβόλησε. Σήκωσε τα χέρια και είπε: ζήτω η Ελλάς, και αυτοί τον πυροβολήσανε. Τι ακριβώς έγινε. Γιατί τα αλβανικά μέσα έχουν αρχίσει να κάνουν διάφορες διαρροές. Ότι υπάρχει, λέει, βίντεο, ότι έριξε, λέει, στον αέρα και όλα αυτά. Έτσι. Και έχει και τον μπάγκαλο και του λέει. Και έχει και τον μπάγκαλο, όπου λέει, αφού λέει είχε όπλο, λέει καλά του κάνανε. Εντάξει, νομίζω ναι ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν. Μαζί τα φάγαμε, αλλά εμείς αδυνατήσαμε. Ναι. Εσείς σας έβλεπα ακόμα εστραφή, κύριε Μπάγκαλο. Θέλουν να δημιουργούν εντυπώσεις και να υπάρχει συζήτηση γύρω από το όνομά τους. Νομίζω κάτι οι άνθρωποι κάπως έτσι. Πάντως σήμερα μπορεί να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρετε κάτι, είναι μεγάλος ο Γολγοθάς που τραβάει οικογένεια. Βέβαια, θέλει. Υπάρχει εκεί τι γίνεται. Με βάση την αλβανική νομοθεσία. Πρέπει να υπάρχει και ντόπιος συνήγορος. Εκτός από τον κύριο Γιωβανόπουλο που είχε πάει, ναι, ο κύριος Ναυρίδης, ο κύριος Ευθύμης Ναυρίδης, έχει γραφείο στην Αλβανία και εκπροσωπεί και την οικογένεια. Αυτό θα βοηθήσει να ακούσουμε τι είπε, να ακούσουμε τι είπε για τις διαδικασίες, ναι, που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Υποβάλαμε αίτημα στην εισαγγελία των Τυράννων προκειμένου να παραδοθεί η σωρός, να παραληφθεί από την οικογένεια για να συνεχίσουν στην ταφή. Μάλιστα. Πάμε μέχρι τους βουλιαράτες τώρα. Πολύ να κολοκοτρώνει για να μάθουμε αν θα δοθεί τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία, το Γολγοθά που τραβάει η οικογένεια. Ομοιρία για την οικογένεια. Πολύ να μου καλημέρα. Καλημέρα από την Ελλάδα, καλημέρα από την Αθήνα. Καλή σας ημέρα. Εάν θα έχουμε σήμερα κάποια εξέλιξη, μάλλον αυτό είναι στην ευχέρεια πλέον του εισαγγελέα κακουργημάτων που χειρίζεται την υπόθεση. Μάλιστα, εχθές έμαθα ότι δεν είναι ο εισαγγελέας, αλλά η εισαγγελέας. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει αναλάβει να χειριστεί όλη αυτή την υπόθεση. Κάλεσε λοιπόν εχθές τον πατέρα του Κωνσταντίνου. Το έγγραφο που είχε υπογράψει πριν από μία ημέρα στο προξενείο του Αργυροκάστρου. Το ίδιο χαρτί. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να γίνει τώρα για να δοθεί το πράσινο φως και να κινηθούν οι διαδικασίες. Να δούμε όμως, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή μέσα στην ημέρα ή θα μεσολαβήσει και το Σαββατοκύριακο και μετά από Δευτέρα και έχουμε. Είναι απαράδεκτο γεγονός. Εν τω μεταξύ, έχω αποκλειστικές πληροφορίες ότι δεν μεταφέρθηκε από το Αργυρόκαστρο στα Τύρανα για η ιατροδικαστική εξέταση. Ναι. Δεν ήξεραν πού να βάλουν για να μην έχουμε σύψη. Ναι. Δεν, είχαν, δηλαδή, δεν έχει λέμε νεκροθάλαμο οργανωμένο για να τον εκρατήσουν περισσότερες ώρες. Αυτό μου το είπε άνθρωπος, που γνωρίζει, ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή, είναι από τα Γιάννενα, ναι, Έλληνας, ο οποίος όμως δραστηριοποιείται στην περιοχή και με πήρε χτες το βράδυ και μου έδωσε αυτή την πληροφορία. Πολίνα, θα έχεις ρεπορτάζ και σε λίγο θα έχουμε περισσότερα να μας πεις, γιατί και η οικογένεια, δικαιολογημένα έχει οικογένεια, αγανακτήσει. Έχει αγανακτήσει. Δεν μπορεί άλλο πλέον. Συγγενείς, φίλοι έχουν αγανακτήσει. Θέλουν